30 Σεπτεμβρίου, Πόπη, ανοίγει η πλατφόρμα και θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού για την τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου οι άνω των 60, αλλά και οι υγειονομικοί που έχουν εμβολιαστεί 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Από την επόμενη κιόλας εβδομάδα θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των φιλοξενούμενων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η τρίτη δόση δεν είναι υποχρεωτική για όσους ανοίξει η πλατφόρμα. Υπάρχει ωστόσο ισχυρή σύσταση για να γίνει. Μάλιστα. Υπολογίζουν εδώ στο Υπουργείο Υγείας ότι μέχρι τις 10 Οκτωβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί από τους παιδιάτρους στα ιατρεία. Μάλιστα, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε. Δώσ' μας λίγο και την εικόνα της ημέρας. Πόσα κρούσματα έχουν καταγραφεί σήμερα? Είναι 2.126 τα νέα κρούσματα. Από αυτά, Πόπη, τα 581, λίγο πάνω από το 27%, αφορούν στην ηλικιακή ομάδα 0 έως 17 ετών. Είναι 342 οι διασωληνωμένοι ασθενείς, ενώ δυστυχώς 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Στην Αττική εντοπίστηκαν 369 κρούσματα. Υπάρχει έντονος προβληματισμός, πρέπει να σου πω όμως, για τη Θεσσαλονίκη. Τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν σήμερα είναι 341. Όλα αυτά σε ένα σύνολο 80.036 τεστ. Σχεδόν ίδια κρούσματα, ίδιος αριθμός κρούσματων με αυτόν της Αθήνας, κάτι που δεν δικαιολογείται βεβαίως και από τον πληθυσμό των δύο πόλεων.